Εντάξει, είναι λίγο πιο μαύρο στυλ. Και ο νέος είναι. Καλησπέρα, Ηλία. Και ο νέος μου φαίνεται. Έλα, Διονύση, καλησπέρα. Δηλαδή, τώρα που πήγε στην ΑΕΚ, στη δεύτερη ομάδα τη ΑΕΚ, γιατί είναι προπονητή τερματοφυλάκο στη δεύτερη ομάδα τη ΑΕΚ. Ναι, ναι, το γνωρίζω. Δηλαδή, βλέπει τον έναν καλύτερο. Έσασε. Έσασε, να. Καταλαβαίνει τι λέμε. Κάτω μια χαρά. Είχε ωραίο καιρό, δροσιά. Διονύση, καταλαβαίνεις τι είπαμε τώρα με τον Ηλία. Τα κυπριακά δεν ξεκινούνται. Α, έτσι, σωστά για αυτά. Πόσα χρόνια ήταν. Έχω φύγει κάποια χρόνια να τα καταλαβαίνω όλα. Εφτά. Εφτά, μάλιστα. Ήσουν 7 χρόνια εδώ στην Κύπρο. Λοιπόν, μιλούσα κυπριακά του Ηλία κάτω. Ναι. Θέλετε να μας πείτε πού έχετε δουλέψει μαζί, έτσι απλά για να το καταλάβει και ο κόσμος, για να ξέρει και ο κόσμος. Ναι, με τον Διονύση είμαστε μαζί στη Χάτα. Όταν ήταν προπονητής ο Χρήστος Κόντης, είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία. Εντάξει, είναι σημαντικό. Ο Διονύσης πολλά χρόνια στο ΑΠΟΕΛ, εγώ πολλά χρόνια στην Ομόνια. Και σμίξαμε, περάσαμε πολύ, κατά δόξα τω Θεώ. Μπορεί κάποια φάση να ξαναβρεθούμε. Δεν το ξέρει. Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Ναι. Μακάρι να ξαναβρεθούμε. Σαν πρώτος προπονητής εσύ. Όχι, ο Χρήστος ήταν. Α, τώρα. Ναι, τώρα, ναι, ενώ στο τώρα, μέλλον. Ναι, τώρα, ναι, στο μέλλον. Ναι, θα το φέρει μέσα στο team σου. Γιατί όχι. Λοιπόν, Διονύση, πάμε στα του παιχνιδιού. Ποια είναι η άποψή σου για το παιχνίδι απόψε? Το ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε πολύ καλά το παιχνίδι. Άσκησε μεγάλη πίεση στον Απόλλωνα. Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, ο Απόλλωνας προηγήθηκε. Μεγάλο ρόλο έπαιξε σίγουρα και το δεύτερο γκολ, το λάθος του Μιχάηλ. Δυστυχώς, αυτό που λέγαμε πριν, βγήκε στο παιχνίδι. Αυτό που σου έλεγε νωρίτερα, ο Πανίκος. Ναι, ναι, βγήκε δυστυχώς. Κατά το ΑΠΟΕΛ αντέδρασε, έβγαλε αντίδραση. Σίγουρα, κλειδί του αγώνα, κατά την άποψή μου, είναι η επέμβαση του Κυριάκου, αν δεν κάνω λάθος, στο 2-1, στην επέμβαση που έκανε πάνω στη γραμμή. Ναι, ναι, ναι. Που εκεί, αν είχε γίνει 2-2, θα ήταν εντελώς διαφορετικό το παιχνίδι. Και από εκεί πέρα θέλω να σταθώ στην κακή αμυντική λειτουργία στα δύο τέρματα, και στο πρώτο και στο τρίτο, της άμυνας του ΑΠΟΕΛ. Είδαμε οι αμυντικοί χάσανε, δεν ήξεραν που βρίσκονται οι επιθετικοί, ειδικά στο τρίτο γκολ. Τα οποία, εντάξει, εκτός σε ότι ήταν πολύ όμορφα γκολ, απλά μιλάμε έτσι και λίγο τακτικά. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, τα highlights ήταν το γκολ του τελευταίου του Κρυασβίλ, του 3-2. Ήταν ένα εκπληκτικό γκολ. Τελείωσε κατά τη γνώμη σου το πρωτάθλημα? Για μένα δεν έχει τελειώσει. Όπως είπα και πριν, ότι όποιος και να κερδίσει, με την εικόνα που παρουσιάζουν οι ομάδες, τα αποτελέσματα που παίρνουν, δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει. Και βλέποντας την βαθμολογία, αν για παράδειγμα αύριο η Πάφος κερδίσει την Ανόρθωση, βλέπουμε ότι θα κρυφθούν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια μέχρι τελευταία αγωνιστική. Οπότε δεν υπάρχει αδιάφορη ομάδα. Όλες θα παλέψουν για το καλύτερο δυνατό. Και πραγματικά το φινάλε θα είναι δραματικό. Άλιστα. Για όλες τις ομάδες. Και κάτι άλλο να συμπληρώσω, ότι αυτό που λέει ο προπονητής του Απόλλωνα για την πίεση, πραγματικά αυτή τη στιγμή ο Απόλλωνας έχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Κατά τη γνώμη μου, ίσως και μεγαλύτερη από ό,τι πριν. Γιατί φανταστείτε με ένα συν 4 να χάσει το πρωτάθλημα. Φανταστείτε τι καταστροφή θα είναι για τον Απόλλωνα. Αλλά και πάλι λέω, σίγουρα έχει πάρει μεγάλο προβάδισμα ο Απόλλωνας, κακά τα ψέματα. Οι 4 πόντοι είναι πάρα πολύ στενά. Στις τελευταίες δύο αγωνιστικές, αλλά πάλι υπάρχει αυτή η παράμετρος των κακών αποτελέσματων. Θέλω να μου λύσεις μια απορία. Πολλές φορές έχουμε δει τερματοφύλακες να προσπαθούν να σώσουν ένα κόρνερ και την πατάνε.
Υπάρχει κάποια εντολή από τους προπονητές σε τέτοιες περιπτώσεις? Δηλαδή, άστο να πάει κόρνερ ή δοκίμασε να το πάρεις, διότι δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί μια φάση. Και φάνηκε άτυχος εκεί ο νεοφυτός Μιχάλης. Προσπαθεί να σώσει ένα κόρνερ. Του φεύγει η μπάλα, έρχεται ο άλλος και το κάνει γκολ. Υπάρχει οποιαδήποτε οδηγία τακτικά, εσύ ως προπονητής τερματοφυλάκων, τι θα πεις στον τερματοφύλακα που θα χρησιμοποιήσεις το παιχνίδι? Κοιτάξτε, όταν είμαστε έξω από το χορό, σίγουρα βλέπουμε πολλά πράγματα. Απλά αυτό που θέλω να πω ότι έχει συμβεί σε όλους. Σε μένα, παράδειγμα, με ένα παρόμοιο τρόπο, όταν έπαιζα αγωνιζόμαστε στην ΑΕΚ, χάσαμε πρόκριση με τη Μάλαγα. Χάσαμε 0-1 μέσα στη Φιλαδέλφια. Είχαμε και πολλές φάσεις δεν μπαίνουν τα γκολ αυτά. Ενώ δεν μιλάω πάντα να γίνονται γκολ. Δηλαδή, μόλις είδα τη φάση του νεόφυτου, πραγματικά θυμήθηκα τη δικιά μου, το δικό μου λάθος. Εκείνη τη στιγμή αντιδράσει, βλέπεις ότι πάει ένα κόρνερ. Είναι κοντά σου η μπάλα, θα τρέξεις να αποσωθείς το κόρνερ. Είναι μια αντίδραση της στιγμής. Και εγώ τώρα, μόλις θα δω και όταν έβλεπα το δικό μου λάθος, τότε είπα, άστε να βγει κόρνερ. Αλλά πραγματικά είναι αντίδραση εκείνη τη στιγμή. Βλέπει την μπάλα, πάει κόρνερ, είναι κοντά σου, πιστεύει. Είναι θέμα τερματοφύλακα, δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Πώς θα το δει ο ίδιος? Όχι, είναι θέμα τερματοφύλακα, ναι, σίγουρα. Okay. Είναι θέμα τερματοφύλακα, ο οποίος πάντα προσπαθεί να αποσοβήσει. Ναι. Αυτό, πόσα κόρνερ έχουν αποσοβήσει τέτοια τερματοφύλακες που πιάνουν την μπάλα είτε την βγάζουν πλάγιο και δεν συμβαίνει τίποτα. Απλά πάντα θα μείνει το λάθος που θα καταλήξει η μπάλα στα δίχτυα. Μάλιστα. Διονύση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε καλά, Διονύση. Είδες και το παιχνίδι σήμερα. Είχαμε την άποψή σου και πριν, είχαμε την άποψή σου και μετά. Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι του Ηλία κλείνοντας ή ο Ηλίας αν θέλει να σου πει κάτι. Κουμπάρα μου, θα είμαι Αθήνα 21 του μήνα. Οπα. Θα σε πάω τηλέφωνο για καφεδάκι. Όπα. Πάρε τηλέφωνο, όποτε θέλεις. Πάρε τηλέφωνο, σε περιμένω. Φιλιά στην οικογένεια. Εγώ ευχαριστώ. Επίσης, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Διονύση. Καλό βράδυ.